Κατόπιν σχετικού αιτήματο του κυρίου Ιβάν Σαβίδι και τη εταιρεία καπνικών προϊόντων Don Tabak, δηλώνουμε ότι τα όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στι 25 Αυγούστου αποτελούσαν γενική φύσεω δημοσιογραφικέ πληροφορίε για τι διαπλεκόμενε σχέσει Ρώσων καπνοβιομηχάνων και πολιτικών, οι οποίε αντλήθηκαν από παλαιότερη διαδικτυακή δημοσιογραφική έρευνα και σε καμία περίπτωση δεν αφορούσαν ατομικά τον κύριο Σαβίδι, του οποίου σεβόμαστε απεριόριστα τόσο την πολιτική όσο και επιχειρηματική πορεία. Στο βαθμό δε που αναφέρθηκε συγκεκριμένα το όνομα του κυρίου Σαβίδη και της Ντον Σκόι Ταμπάκ ως εμπλεκόμενον δήθεν σε αμφιλεγόμενες συναλλαγές με το ρωσικό κράτος δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν υιοθετούμε τις πληροφορίες της παραπάνω διαδικτυακής έρευνας και απολογούμαστε εάν με τη μετάδοση των παραπάνω πληροφοριών υπέστησαν προσβολή στο κύρος και τη φήμη τους. Τέλος, μετά και τις αφήσεις εξηγήσει που μας δόθηκαν από τον κύριο Σαβίδη, επιθυμούμε με τη σειρά μα να διευκρινίσουμε ότι η ρύθμιση των χρεών του ΠΑΟΚ έγινε, όπω όλα δείχνουν, κατ' εφαρμογή τη κοινή για όλου φορολογική νομοθεσία, χωρί να τίθεται ζήτημα ευνοϊκή μεταχείρισης από τι ελληνικέ αρχέ.